Σπαταρέλα μετά καταλήγει κοντά του. Καλή επιτυχία, κύριε Τουσουνίδη. Επίσης, θα χαιρετήσω τον Περιφερειάρχη Οργανωτικού Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Παναγιώτη Μιλουνά, τον συντονιστή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κύριο Πέτρο Γιώβη, τους πολιτευτές μας. Πολύ χαρά. Πολύ νωρίς μετά την ανάληψη του καθηκόντου μου, βρίσκομαι στο Δημό Κυλκής. Και έρχομαι ως γείτονας καταρχήν, γιατί η καταγωγή μου ήταν τα βόρεια του Δημού Σερών, πατρογονική γη την Βυρώνια Σερών. Για μένα λοιπόν έχει διπλή αξία και αν θέλετε και συναισθηματικό φορτίο η παρουσία μου ανάμεσά σας. Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας. Σε μια περίοδο που υπάρχει έντονη πολιτική διεργασία και υπάρχει επίσης και ένα μεγάλο κατόφλι που διαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα και ως λαός, που σημαίνει έξοδο από τα μνημόνια, επιτέλους ελπίδα που γίνεται χειροπιαστή, επιτέλους σχέδια, προγραμματισμός και υλοποίηση που ανήκει στους Έλληνες, που δεν έρχεται έτοιμη από το εξωτερικό, δεν υπαγορεύεται από οποιονδήποτε άλλο, είναι μια πραγματικότητα που είχαμε κοντά μια δεκαετία να τη ζήσουμε. Μιλούμε για την εθνική κυριαρχία. Μιλούμε για την προοπτική που ανοίγεται σήμερα. Μιλούμε για όλα αυτά που προσπάθησαν πολιτικές δυνάμεις με πρωταγωνιστή τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τα ανατρέψουν και να τα αποτρέψουν. Φολώνοντας την πραγματική επιθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη να ξανακαθίσει η οικογένειά του και οι πολιτοί του σε θέση εξουσίας, δίνοντας αυτούς τους μύχιους πόθος του με την ελληνική σημαία και με τη σημαία της Μακεδονίας. Θα ήταν λίγο να πει κανείς, ειδικά όταν βρίσκεσαι στη Μακεδονία, όταν έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει σε αυτήν, όταν είσαι απόγονος και γιος ενός πόντου και μιας στρατιώτισσας μάνας, να σε αντιμετωπίζουν με τέτοιο τρόπο. Να υποκρίνουν ότι στέκονται δίπλα σου, να υποκρίνουν ότι στέκονται στον πλευρό της Ελλάδας, για να κρύψουν τις πραγματικές τους επιδιώξεις. Ότι θέλουν να επανέλθουν στην εξουσία, μια εξουσία που την κατήχανε τουλάχιστον από την δικτατορία και μετά μαζί με το Πασό οι 44-45 χρόνια. Και το αποτέλεσμα ήταν να μας οδηγήσουν σε μνημόνια, σε χρεοκοπία, σε εξευτελισμό ενός ολόκληρου λαού. Αυτά που ανατρέπουμε τώρα, αυτά που κατορθώνουμε να κερδίσουμε στο όνομα ενός ολόκληρου λαού, αξιοπρέπεια, εθνική κυριαρχία, προοπτική ευημερίας, ελπίδα χειροπιαστή. Παίρνουμε τώρα την πατρίδα μας πίσω και εδώ πρωταγωνιστούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο πάνω στο καμένο. Και θέλω εδώ ευθύς εξ αρχής, στο φιλόξενο τόπο σας, να συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία Γεωργιάδη. Κανείς δεν μπορεί να βαφτίζεται Έλληνας και να προβάλλει τον πατριωτισμό του όταν χρησιμοποιεί βία και προσπαθεί να φημώσει την άλλη άποψη. Κανείς, μα κανείς, ό,τι χρώμα κι αν έχει, από όποια πολιτική προέλευση κι αν προέρχεται. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες κατοχυρώνουν και εγγυώνουν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης, της ελευθερίας στη σκέψη και στην έκφραση. Και βρίσκονται όχι απλά αντίθετοι, αλλά εχθροί και πολέμοι οποιασδήποτε άλλη ολοκληρωτικής αντίληψης και ιδεολογίας. Ευθύς εξ αρχής επίσης θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι είναι μια μεγάλη στιγμή σε έναν πολιτικό ηγέτη όπως είναι ο Πάνος ο Καμένος να μπορείς να βγαίνεις πάνω από τις γκρίζες ζώνες μιας προπαγάνδας που προσπάθησαν να πείσουν ένα ολόκληρο λαό ότι αυτό που κρινόταν με την πρόταση της πιστείας της Νέας Δημοκρατίας προ 2 εβδομάδων ήταν το ζήτημα του ονόματος της γειτονικής χώρας. Γιατί αποκαλύφθηκαν και από το βήμα τους της Βουλής. Όταν η μόνη τους επιθυμία που έβγαινε με κάθε τρόπο, κάποιοι μάλιστα το ομολόγησαν επώνυμα από το βήμα, ήταν πώς θα πέσει αυτή η κυβέρνηση και καθόλου η αγωνία τους για τη Μακεδονία. Απότρεψε λοιπόν ο Πάνος Καμένος αυτή την προοπτική. Διασφάλισε στον ελληνικό λαό και την πατρίδα μας μια σταθερή πορεία εξόδου από τα μνημόνια. Αυτή ήταν η προτεραιότητα. Και για το ζήτημα του ονόματος,
του σκοπίου εγγύηθηκε πολλαπλώς και εξήγησε με τους τρόπους, όλους τους συνταγματικά προβλεπόμενους τρόπους, που όταν έρθει και αν έρθει αυτή η στιγμή, αν θα έρθει κάποια συμφωνία τέτοιου είδους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πώς θα τη σταματήσουμε, γιατί εμείς θα τη σταματήσουμε. Χαίρομαι επίσης, γιατί βρίσκομαι στο Κιλκής και διαπιστώνω ότι συντάσσονται σε αυτή τη γραμμή ευθύνης όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας. Είναι ένα εκπληκτικό, ασχέτως αν πολιτικά στηρίχτηκαν από τη Νέα Δημοκρατία στις δημοτικές ή περιφερειακές εκλογές. Ασχέτως αν κάποιοι είναι και εκλεγμένοι βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία και εξηγούν. Χαίρομαι, γιατί ενημερώθηκα από την κυρία Γεωργιάδου και από τα στελέχη μας, ότι και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργαντάς Γιώργος, δήλωσε ανοιχτά, αποκαλυπτικά, ότι γι' αυτόν είναι γραμμή ευθύνης να μην χρησιμοποιηθεί με κανέναν τρόπο το όνομα της Μακεδονίας στην ονομασία του τυπωνού κράτους. Όπως επίσης το έχει κάνει ο Δήμαρχος Κυλικής, ο κύριος Σισμανίδης, ο Δήμαρχος Παιωνίας, ο κύριος Μπουδενούδης, τότε Περιφερειάρχης, ο κύριος Βεργίδης Ανδρέας. Χαίρομαι και τους καλωσορίζουμε. Και αυτό που ζητάω από τους ίδιους είναι να πείσουν επιτέλους τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να ακολουθήσει και αυτός με τη σειρά του τη δική τους απόφαση, στην ουσία την απόφαση ευθύνης και πατριωτισμού του Πάνου Καμένου με τον Εξάρτητο Ελλήνων. Όχι απλώς τη συγκεκριμένη συμφωνία να καταψηφίσουμε, αλλά να πούμε ένα μεγάλο όχι σε οποιαδήποτε χρήση του ονόματος της Μακεδονίας στην ονομασία του γειτονικού κράτους. Αυτό είναι που προσπαθεί ο Κυριάκος να κρύψει. Αυτό το διπρόσωπο λοιπόν ας δοθεί εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας, από όλους εμάς, μια και συμφωνούμε, να τους το στείλουμε σαν μήνυμα. Είναι ενδεικτικό ότι το θέμα του ονόματος δεν το θίγει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πουθενά. Ούτε στο κείμενο όταν υπέβαλε την πρόταση της θυσίας στη Βουλή, ούτε στις δηλώσεις του, ούτε ποτέ απαντά ο ίδιος και τα ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ποια θέση παίρνουν για τη χρήση του ονόματος. Απόλυτη σιωπή. Μια προσπάθεια να κρύψουν ότι μέχρι τώρα ήταν συντονισμένοι σε αυτό που ονόμαζαν μαζί με τον ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ως εθνική γραμμή. Ότι είναι υπέρ ενός σύνθετου ονόματος με γεωγραφικό προσδιορισμό που θα περιλαμβάνει την Μακεδονία και θα είναι για όλες τις χρήσεις. Αυτό προσπαθούν να αποκρύψουν. Προσπαθούν απλώς να ψηφοφυρίσουν. Να κλέψουν την εμπιστοσύνη των Μακεδόνων αλλά του ολόκληρου του ελληνικού λαού. Επενδύοντας το ψέμα και στην υποκρισία. Από την άλλη πλευρά, πάνω σκαμμένος και ανεξάρτητοι Έλληνες. Εάν ποτέ φτάσει μία συμφωνία τέτοιου είδους ή η συγκεκριμένη συμφωνία και χτυπήσει την πόρτα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, επαναδιατυπώνω την πρόταση. Ζητήσαμε από το κυβερνητικό μας εταίρο να περάσει με 180 βουλευτές, με ενισχυμένη πλειοψηφία, με διευρυμένη πλειοψηφία, ούτως ώστε να μπορεί να έχει στήριξη ευρύτερη, την δυνατόν μεγαλύτερη μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ένα ζήτημα εθνικό και ένα ζήτημα που ξεσηκώνει ψυχές και αισθήματα Ελλήνων. Αν δεν συμβεί αυτό, θα οδηγήσουμε πλέον την εξέλιξη στο να αποφασίσει ο λαός. Το λαός εκφράζεται με δύο τρόπους. Όπως είπε ο Πάνος Καμένος, ή διαμέσου των εκλογών, ή διαμέσου του δημοψηφίσματος. Έρχονται λοιπόν από την πλευρά μας την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν που θα κριθεί τότε, κάπου μέσα στο 19, αν κατορθώσουν πάλι να ολοκληρώσουμε οι γείτονές μας τις απαιτητικές διαδικασίες και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το σχέδιο συμφωνίας που υπέγραψαν οι Υπουργοί Εξωτερικών στις πρέσβες. Αυτά είναι αρτήρια, ξεκαθαρίζοντας ακόμα μια φορά το τοπίο. Ποιος είναι τι, τι λέει και τι δεσμεύεται να κάνει. Ελπίζω στη γραμμή που χαράζουν οι άρχοντες του τόπου, οι δήμαρχοι, ο αντιπεριφερειάρχης αλλά και ο τοπικός βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, που ζητούν και ήδη καμία δυνατότητα χρήση του ονόματος της Μακεδονίας, επαναλαμβάνω να τα ακούσει και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ας συνταχθούμε επιτέλους καθαρά και εξάστερα στη μία πλευρά της ιστορίας. Να προστατεύσουμε την ελληνική ιστορία
να προστατέψουν την προοπτική του έθνους μας. Σας ευχαριστώ.